Ο ήλιος, οι όμορφες ακτές αλλά και οι ακόμα χαμηλές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα φαίνεται πως μαγνητίζουν τους ξένους επενδυτές που αναζητούν εξοχική κατοικία σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Στην πρώτη γραμμή των προτιμήσεών τους ανάμεσα στις Κυκλάδες και την Αθηναϊκή Ριβιέρα βρίσκεται και η Κρήτη που προσελκύει αγοραστές από χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Περισσότερο αφορά την εξοχική κατοικία, όπως επίσης και οι οικόπεδα προκειμένου να κτίσουν εξοχική κατοικία για δική τους χρήση ή ακόμα να κτίσουν και εξοχικές κατοικίες για εκμετάλλευση. Το ενδιαφέρον εξακολουθεί να υπάρχει, είναι ελαφρά μειωμένο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και του κλίματος γενικά που υπάρχει, όμως υπάρχει ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις περιοχές του νομού Ηρακλείου, στο βόρειο μέτωπο, από την περιοχή Κοκκίνη Χάνη μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Από 200.000 μέχρι και 350.000 ευρώ κυμαίνεται το μπάτζετ των επενδυτών, με τις τιμές στα ακίνητα να διαφέρουν ανάλογα με τα πλεονεκτήματά τους, αλλά και με την απόστασή τους από τη θάλασσα. Ακόμα υπάρχουν ακίνητα σε χαμηλές τιμές που μπορεί κάποιος δηλαδή να βρει και να αγοράσει εάν τον εξυπηρετεί και αν του αρέσει το ακίνητο. Θα έλεγα ότι τώρα είναι η ευκαιρία να αγοράσει διότι οι τιμές συνεχώς αυξάνονται. Σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης είναι χαμηλές οι τιμές λόγω του ότι οι ξένοι έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Στην περίπτωση των αγοροπολισιών, οι υποδομές δεν φαίνεται να αποτελούν τόσο το βασικό εμπόδιο όσο η γραφειοκρατία. Ενδεικτικό το γεγονός πως στο εξωτερικό η διαδικασία της ολοκλήρωσης ενός συμβολέου διαρκεί κατά μέσο όρο 2 ώρες, ενώ στην Ελλάδα μπορεί να χρειαστούν και μερικοί μήνες. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον που υπάρχει προέρχεται από την Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Αγγλία και την Ελβετία και επίσης από το Ισραήλ, που έχουν αρχίσει οι Ισραηλινοί να μπαίνουν στην αγορά ακινήτων της Κρήτης. Παρά την πολεμική κρίση στην Ουκρανία, ευτυχές μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός πως οι επενδυτές έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στα ελληνικά ακίνητα που πλέον ανταγωνίζονται τις κατοικίες σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία.